λάθη μπορεί να έχουν γίνει, αλλά πρέπει αυτά να τα δούμε. Το πρώτο λάθος ήταν. Όχι, το... μπορεί, έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Το πρώτο λάθος ήταν το ΕΟΔΗ. Χαρακτήρισε το περιστατικό ότι δεν είναι ύποπτο για κορονοϊό. Το πρώτο λάθος ξεκίνησε από εκεί. Εκεί πρέπει να πούμε ότι πρέπει να είναι επιστήμονες, δεν πρέπει να είναι διοικητικοί υπάλληλοι. Οι γιατροί που θα μιλάνε και θα παίρνουν, γιατί δεν μπορούν να βγάλουν και οτιδήποτε. Τώρα έχουν δώσει ξεχωριστό νούμερο και μπορούν να μιλάνε απευθείας. Πρέπει να δούνε και πρέπει να το γνώριζε ο ΕΟΔΗ, να μην γίνει αυτό που έχει γίνει, ότι είχαν ταξιδέψει 450 συμπολίτες μας από τη Δυτική Μακεδονία στην Ιταλία και στο Μιλάνο, που είχε γίνει η έκτηση Γούνας, και έπρεπε να το γνωρίζει. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα αυτά που έχουν γίνει στην Καστορία και στον συνάδελφο, και αυτό το περιστατικό που ήρθε ήταν από εκεί. Πρέπει να δούμε, υπήρξαν και 150 από την νομαρχιακή κοινότητα, τον νομό Κοζάνης, υπήρξαν 150 άτομα που ήταν και αυτά στην Ιταλία. Πρέπει να ελεγχόταν πρώτα και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι υπήρξε. Πήγε στο κέντρο υγείας, εφαρμόστηκαν όλα τα μέτρα που έχει δώσει τις οδηγίες το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα, όταν ήρθε εδώ πέρα, εφόσον υπήρξε και έχουν πει ότι δεν είναι ύποπτο για κορονοϊό, δεν το θεώρησαν για ύποπτο. Πιστεύω είχαν πάρθει και είχαν δοθεί όλες οι οδηγίες, είχαν πάρθει τα μέτρα τα κατάλληλα. Στο νοσοκομείο, όπως ξέρετε, λειτουργούσε προσωπικό μπροστά στην πύλη που ενημέρωνε για το οτιδήποτε. Και από εκεί και πέρα, όλοι είχαν πάρει τα μέτρα για να φορούν μάσκες, γάντια και όλα αυτά. Υπήρξαν κάποιες λιγουρίες. Στις 8 η ώρα διαγνώστηκε το περιστατικό ότι υπάρχει, είναι για κορονοϊό. Διασωληνώθηκε στις 3 και στις 6 το πρωί και φύγει για τη Θεσσαλονίκη. Το ευχάριστο είναι, και ξέρετε, ότι τα δύο δείγματα των γιατρών είναι αρνητικά. Τη κυρία Ράνδου και τη κυρία Λαμπαρίδου. Οπότε αυτό είναι το ευχάριστο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή σήμερα. Δεν ξέρουμε για τα άλλα δείγματα και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε στις αμέσως ώρες και οτιδήποτε. Αυτό είναι το ευχάριστο. Είναι 20 συνάδελφοι μας σε καραντίνα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όλοι οι άλλοι. Έχουν γίνει απολυμάνσεις, έχουν γίνει όλα αυτά. Το προσωπικό είναι σε μια ανησυχία. Πιστεύουμε και είμαστε από εκεί από την Τρίτη το πρωί σαν σωματείο και πιέζουμε να πάρθουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι το προσωπικό σε θέση, όσοι συμπολίτες μας έρθουν να είναι υγιείς για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή τη μεγάλη λέλαπα που μπορεί να είναι μπροστά μας. Και πρέπει να πούμε ότι έχουν τα μέτρα που έχουν πάρθει για τις 15 μέρες να είναι σωστά. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, γιατί σήμερα είπαν ότι δεν έχουν γίνει κάποια περισσότερα κρούσματα. Πρέπει όλοι μας να είμαστε σε αυτά που είπε και ο κύριος Σιδηράς, ο γιατρός. Πρέπει να εφαρμόζουμε όλες τις οδηγίες και όλα αυτά και να μην είμαστε χαλαροί. Και πέρα από τις 15 μέρες να δούμε τι μπορεί να πάρουμε περισσότερο για να μην γίνει αυτό που έχει γίνει στην Ιταλία. Άρα σήμερα έχουμε ένα αριθμό γιατρών και νοσηλευτών οι οποίοι βρίσκονται σε καραντίνα, αυτό σε ό,τι αφορά την Κοζάνη. Έχουμε μια εικόνα όμως παρόμοια και στην Καστοριά. Είναι μεγαλύτερη στην Καστοριά. Είναι γύρω στα 40 με 60 άτομα από το νοσηλευτικό και παραϊατρικό. Είναι 8 άτομα που είναι θετικά από νοσηλευτικό, προσωπικό, παραϊατρικό και ιατρικό. Στην Καστοριά 8 άτομα, 8 από τους νοσούντες που είναι στελέχη του νοσοκομείου.